σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Χάζο Μπάκετς και Old Firm για την δεύτερη αγωνιστική της Development League. Πρεμιέρα ωστόσο απόψε για τους σημερινούς γηπεδούχους για τους Χάζο Μπάκετς. Από την άλλη, Old Firm έπαιξε το πρώτο της αγώνα κόντρα στα κόκκινα 30 φυλάκια και επικράτησε κιόλας με 69-46 τότε. Και έτσι λοιπόν μετράει ήδη την πρώτη της νίκη στην νέα σεζόν. Από την άλλη, αυτοί θα αναζητήσουν απόψε η House of Buckets. Το παιχνίδι ξεκίνησε και νωρίς είναι στην γραμμή των βολών ο Ναλμπαντούδης. Ας το έχει στην πρώτη προσπάθεια. Θα χάσει και την δεύτερη μάχη για το rebound. Θα γίνει τελικά το foul από τον δεν έχω λάβει εδώ το νούμερο του από το 21 τον Παϊκόπουλο. Είναι από το 8, από τον Γερονικόλα, φορά 21 κάτω 8 πάνω. Μάλλον ο Γερονικόλας πρέπει να είναι. Με εξάδα σήμερα η Χάζο Μπάκετς, μια μόλις αλλαγή διαθέσιμη. Και αυτή είναι ο Τσιγαρίδας, ο οποίος κάθεται εκεί μοναχικά στον πάγκο. Από την άλλη έχουμε δεκάδα για, για την Old Firm, η οποία, όπως μας είπε και ο Δραγκό της δηλώσης νωρίτερα, θα ασχοληθεί περισσότερο με τον πρώτο γύρο φέτος. Και έτσι θα είναι και πλήρη στο ρόστερ από τα πρώτα κιόλας μάτς, κάτι που αποδεικνύεται και σήμερα. Ένα σουτ τριών πόντων, όχι όμως καλό από τον Αλμπαντούδη, παραμένει το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Βλέπει τώρα στην επίθεση με τον Μπαζίνη. Ένα σουτ δύο πόντων, άστοχος ο Παναγιωτόπουλος. Κατεβάζει ο Καλαμπάκος. Άσε στο πλάι όπου περιμένει ο Δραγκώτη για να πάρει το τρίποντο. Και πάλι αυτή η Old Firm. Θέλουν να τρέξουν τώρα οι γηπεδούχοι. Γέρογλου θα σηκωθεί, θα σκοράρει. Θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Κανελόπουλος άσε στο πλάι. Πήρε ο Γερονικόλας. Ένα δίποντο λίγο πριν τη λήξη του χρόνου, κοντό το σούτ. Κερδίζουν τώρα οι γηπεδούχοι. Βιάστηκε ο Παναγιωτόπουλος. Ηρεμία του φωνάζει ο Τσιγαρίδας από τον πάγκο, έγινε ένα φθηνό λάθος. Καλαμπάκος πάει προς τα μέσα, δεν θα ισοφαρίσει, νέα ευκαιρία ούτε τώρα. Γρήγορη επίθεση εδώ, αλλά θα έχουμε ακόμα ένα λάθος για τους House of Buckets. Αυτή τη φορά ο Κεκέρογλου το έκανε. Κανελόπουλος, Σιροδραγκώτη, Γερονικόλας βλέπει την κίνηση του Καλαμπάκου. Θα πάρει αυτός για να εκτελέσει, βρίσκει σίδερο. Η μπάλα καταλήγει και εκτός, ενώ ο Παϊκόπουλος τώρα θα περάσει το μάτς. Γερόγλου. Σου τριών ποντών για τους Χάζο Μπάκετς τώρα, άστοχο όμως από τον Μπαζινί. Από τον Καζάλη, με συγχωρείτε. Πόδι από τον Γερόγλου. 17 δευτερόλεπτα τώρα στην επίθεση των Άσπρων. Θα κόψει την επαναφορά εκεί ο Κεκέρογλου. Μόλις ένα δευτερόλεπτο κύλησε στο ρολόι. Δραγκώτη ψάχνει συμπαίκτη. Βρήκε τον Γερονικόλα. Αλλά η μπάλα κατέληξε εκτός. Και πάλι δεν κατάφερε να κάνουν σωστή επαναφορά οι φιλοξενούμενοι.
και η κατοχή για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που έχουν σκοράρει σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 3 λεπτά. Τρίποδο τώρα τον Μπαζίνη, άστοχο. Ραμπάκος. Δραγκώτη εκτελεί. Θα το χάσει. Γερονικόλες εκεί ψηλά. Δεν μπορεί ούτε τώρα. Παραμένουν από τη φιλοξενούμενη. Μια γρήγορη επίθεση από τον Κεγκέρου που θα κερδίσει το φάουλ. Και θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για την Old Firm. Και ευκαιρία τώρα για να ξεκολλήσουμε από το 2-0. Θα στοχίσει ο Γκεγκερόγλου. Έξω και η δεύτερη, Γερονικόλας είναι εκεί. Και τώρα ο Κανελόπουλος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Ηρεμία ζητάει από τους παίκτες του. Ξανά η μπάλα στα χέρια του, Καλαμπάκος. Βλέπει την κίνηση του Δραγκώτη, πάει στα αριστερά η μπάλα, Γερονικόλας στο post. Κλείνεται από δύο, θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Όχι το καλύτερο τελείωμα. Και τώρα Παναγιωτόπουλος αφήνει στον Κιγκέρογλου. Έπαιξε γρήγορα με τον Καζάση. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας από τον Παναγιωτόπουλο, άστοχο. Η αστοχία γενικά κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Καλαμπάκος θα βρει επιτέλους το δρόμο προς το καλάθι για την Old Firm. Θα πάρει και το φάουλ μετά από σχεδόν 4 λεπτά. Σπάνε το ρόδι και οι φιλοξενούμενοι. Ενώ ο Τσιγαρίδας τώρα θα περάσει το παρκέ για πρώτη φορά σήμερα. Όσο ο Καλαμπάκος ετοιμάζεται για την συμπληρωματική βολή του, την οποία θα χάσει. Φιλότερα κερδισμένος ο Παϊκόπουλος. Και τώρα Δραγκώτη. 8 δευτερόλεπτα. Καλαμπάκος. Αυτή στη γωνία. Δραγκώτη, ολομόναχος. Θα το χάσει. Για τον Νικόλας ανανεώνει και πάλι. Θέλει να γυρίσει για να τελειώσει ο ίδιος τη φάση και πολύ καλά θα κάνει. 2-4. Παίρνουν προς σιγά σιγά και οι φιλοξενούμενοι. Προηγούνται πλέον. Για πρώτη φορά το προβάδισμα στα χέρια τους. Μαζίνης, πέρασε η πάσα. Παναγιωτόπουλος σηκώνεται, βρήκε εξαιρετικά τον Βολάνη. Αυτός παραλίγο να σκοράρει κιόλας. Έχει κερδίσει το φάουλο από τον Καλαμπάκο. Τους το παραδέχεται κιόλας. Κάνει το τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Μουγκαράκης και Βασιλείου στο εντωμεταξύ πέρασαν τώρα στο μάτς. Βολάνης εκεί με το ωραίο δικό του στυλ. Ευστοχή στην πρώτη για το 3-4. Τελεί και την δεύτερη, θα την χάσει. Βασιλείου αφήνει στον Μουγκαράκη. Καλαμπάκος. Βασιλείου πάει κοντά του να του δώσει το screen. Παϊκόπουλος προσποιείται, δεν βρήκε χώρο για να σουτάρει. Καλαμπάκος στην κορυφή με 7 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Θα το πάρει λίγο πιο πίσω από το έτσι των βολών και εκτελεί. 3-6. Στο συν 3 πλέον η Old Firm. Αρίδας. Υπάρχει φάουλ και νέες βολές τώρα για τους House of Buckets. Τέταρτο ομαδικό, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Τσιγαρίδας έστω στην πρώτη, 4-6. Άστοχη η δεύτερη, μπάλα κατέληξε στα χέρια του, ωραία προσπίση για να αποφύγει τον Βασιλείου. Μάχες εκεί για το rebound, στο έδαφος ο Καλαμπάκος βρήκε και την πάσα για τον Παϊκόπουλο, Κανελόπουλος τώρα. Καταδιώκει ο Τσιγαρίδας, πάσα στη γωνία, Μουγκαράκης. Ηρεμεί τώρα η κατάσταση στην επίθεση των φιλοξενούμενων, Καλαμπάκος. Το
Πέρασαν δύο πάνω του Μουγκαράκη, έτσι βρήκε χώρο για να πάρει ένα σουτ. Θα κάνει airball. Βασιλείου έσωσε την κατοχή, όχι για πολύ όμως. Πήγε εκεί κατευθείαν να βρει τον Κανελόπουλο στον αέρα. Πάσα 10 τέληξη σε κύρον. Και συνέχεια τώρα με τον Παναγιωτόπουλο και Τσιγαρίδα. Γκέρογλου αστοχή στο δίποντο. Βασιλείου είναι και νικητής στη μάχη του rebound. Μουγκαράκης. Αυτός τον Καλαμπάκο. Θα το πάρει από την κορυφή, δεν θα το βάλει. Παναγιωτόπουλος εκεί δεν είχε κανέναν γύρω του για να διεκδικήσει το rebound. Και τώρα ήρεμα ο Γκέρογλου. Θα ήθελε να παίξει με τον Τσιγαρίδα. Παρενέβη όμως ο Καλαμπάκος. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, υπάρχει καλάθι όμως. Για το 4-8. Μια διακοπή τώρα για να δεις και τα κορδόνια του Κανελόπουλος. Κάποιες διαμαρτύριες από την πλευρά της All Firm για την συγκεκριμένη φάση. Όπως και να έχει μπει και το καλάθι για τον Καλαμπάκο, σε συν 4 πλέον η All Firm τα του σκορ 4-8. Πιέζεται το Τσιγαρίδα στο κατέβασμα. Σταματάει την τρίπλα. Παϊκόπουλος είναι κοντά του. Αλλά έχουμε και 3 δευτερόλεπτα. Βολάνης έμεινε εκεί στο ζωγραφιστό. Και έτσι δεν γλίτωσαν το λάθος οι House of Buckets. 3-25 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Παϊκόπουλος, αν και με δυσκολία κράτησε, βρήκε για τον Καλαμπάκο. Θα πάει αυτός προς τα μέσα χωρίς να φοβηθεί κανέναν. 4-10. Καλαμπάκος αναλαμβάνει δράση και στέλνει στο σύν 6 πλέον την ομάδα του. Γκέρογλου. Πάει από τα δεξιά. Τζίνης, Βολάνης, αφήνει έξω στον Τσιγαρίδα. Από αρκετά μακριά αυτός θα πάρει το σούτ. Πήγε εκεί με τη βοήθεια του Αμπλό να σκοράρει. Δεν το έκανε. Καλαμπάκος. Περιμένει στο πλάι ο Μουγκαράκης και αυτός τώρα στο τρίποντο. Παϊκόπουλος θα χάσει την μπάλα τελικά. Μαζένης. Έχουν αρκετή ώρα να σκοράρουν οι House of Buckets. Βολάνης. Έγινε το double team. Μουγκαράκης δεν πρόλαβε το σουτ του Μαζένη, αλλά αυτό ήταν και άστοχο επίσης. Καλαμπάκος. Γρήγορος ο ρυθμός είναι η αλήθεια. Έχουμε φάουλ. Το έχει κάνει ο Κιγκέρογλου. Αμυντικό φάουλ έχει δοθεί. Βρέθηκε στο παρκέ νωρίτερα ο παίκτης των House of Buckets. Ωστόσο είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ. Ενώ ο Καζάσης πέρασε τώρα στη θέση του. Μουγκαράκης, Καλαμπάκος, δίστασε να σηκωθεί, σου δίνει το σκρίνο Βασιλείου. Μουγκαράκης, λίγο πριν τη λήξη του χρόνου, αστοχή. Τσιγαρίδας, ανεβάζει ταχύτητα, πάει μόνος του μέχρι το τέλος, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Μουγκαράκης, αν δεν κάνω λάθος, το έχει κάνει. Ναι, αυτό δείχνει τώρα και ο ρέφερι. Δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Όπως και να έχει, ο Τσιγαρίδας είναι στην γραμμή για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Θέλει τώρα και την δεύτερη, αναπηδάει η μπάλα, καταλήγει εκτός καλαθιού. Βασιλείο αφήνει στον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος με τον Τσιγαρίδα μπροστά του Βασιλείου. Μουγκαράκης ζήτησε, ο Κανελόπουλος πήρε. Ρακίτσος. Βασιλείου στην κορυφή. Δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Πολύ αδύναμο, κατέληξε έρμπολη προσπάθειά του. Και έχουμε αλλαγή με τον Τραγκώτη τώρα να περνάει και πάλι στο παιχνίδι στην θέση του Κανελόπουλου. Μαζίνης.
Σταματάει την τρίπλα. Εκτέλεσε για δύο και ευστόχησε. Για το 7-10. Του άφησαν και χώρο και χρόνο για να σουτάρει. Και αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία του. Ουγγαράκης. Καλαμπάκος γυρίζει. Έχει ακουμπήσει και κάποιος από την από τους Out of Buckets. 5 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση του Solfirm. Τρίποντο από το πλάι. Καλαμπάκος εκτελεί αμέσως 7-13. Από τους πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής για τους άσπρους. Έχουμε επιθετικό φάουλ εδώ. Πάνω στον Καλαμπάκο πρέπει να γίνει. Τέταρτο ομαδικό για τους House of Bucket. 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Δραγκώτη. Περνάει το κέντρο. Καράκης. Λίγο να γίνει το κλέψιμο, ο Καρακίτσος κρατάει και θέλει να απειλήσει. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Καρακίτσο. Συμπληρώνονται έτσι και τα ομαδικά από την πλευρά των House of Buckets. Πολλές λοιπόν για τον παίκτη της Old Firm. Θα βάλει την πρώτη εκείνος. Μέσα και η δεύτερη, αλλά λάνθαστος για το 7-15. Μία επίθεση τώρα. Καρακίτσος στα 8. Και νομίζω αρκετά γρήγορα, με έναν 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Κατεσί παραμένει στην ομάδα του. Σιγαρίδα σε επαναφέρει από την baseline. Τυροβαζίνη σε εκτελεί από τις 45 μοίρες. Αστοχή. Και πάλι μπάλα στα χέρια των μπλε. Πρόλαβα να εκτελέσουν, δεν βρήκαν όμως κάτι καλό και τέλος έτσι στην πρώτη περίοδο με το σκορ να δείχνει 7-15. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος, η οποία μόλις ξεκίνησε με τον Καζάση. Να φτιάχνει αυτή την επίθεση για τους House of Buckets, οι οποίοι είναι πίσω στο σκορ. 7-15 προηγείται η Old Firm μετά το πέρας των πρώτων 10 λεπτών. Και έχουμε και νωρίς να δεις το πρώτο ομαδικό στην δεύτερη περίοδο. Ο Γκέρογλου επανέφερε. Σιγαρίδας. Ο Μπαζίνης. Φάουλ τώρα νέο από τον Αλμπαντούδη. 42 ομαδικά, αρκετά νωρίς οι φιλοξενούμενοι. Βολάνης έφυγε πάλι από τα χέρια του, δεν παρενέβη κάποιος άλλος. Έτσι η κατοχή είναι για τους άσπρους. Καλαμπάκος, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Τα πρώτα 10 λεπτά θα του κλέψει εδώ την μπάλα ο Τσιγαρίδας. Θα τελειώσει και μόνο στη φάση, ακολούθησε όμως εκεί ο Καζάσης. Αυτό είχε και αυτός. Βολάνης τώρα στην τρίτη ευκαιρία, ούτε τώρα. Καλαμπάκος. Πήρε ο Γερονικόλας, Δραγκώτη, δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Κοντό το σούτ του, βρήκε σίδερο και μαζεύει ο Βολανής. Γκέρογλου. Τσιγαρίδας εκεί και στην περιφέρεια. Βλέπει τις κινήσεις που είναι προσπίσει από τον Καζάση. Αλλά και πάλι θα στοχίσουν οι House of Buckets. Δείχνουν να δυσκολεύονται κάπως ευθετικά οι σημερινοί γηπέδουχοι. Παραμένουν μόλις στις 7 πόντους. Γερονικόλας πήρε την εξαιρετική πάσα του Καλαμπάκου. Θα την κάνει αυτή για το 7-17. Πολύ ωραία συνεργασία. Βρήκε και άψογα εκεί ο συμπαίκτης του. Και ο ψηλός δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την διαφορά πλέον στις 10. Δεν θα φτάσει πάλι ποτέ στον Τσιγαρίδα.
Καλαμπάκος θα πάρει το τρίποντο τώρα και θα το βάλει. 7-20. Είναι ο Ρεξάτος, το αποδεικνύει στο σύν 13 πλέον η Old Firm. Ωραία κίνηση εδώ, Τσιραρίδας θα σκοράρει για το 9-20. Μειώνει στις 11 πλέον, Ντραγκώτη. Γιαράκης, άφησε και πάλι στον Ντραγκώτη. Ο Νικόλας έχει βάλει στην πλάτη τον Βολάνη, πάει για βοήθεια στην άμυνα και ο Καζάσης. Να βήμα πίσω, Ντραγκώτη θα το χάσει. Τσιγαρίδας ανεβάζει ταχύτητα, πάει μέχρι το τέλος, καλάθι και φάουλ. 11-20. Προσπαθεί να δώσει λίγο όθηση τώρα στην ομάδα του ο Τσιγαρίδας. Ρίχνει τη διαφορά πλέον σε μονοψηφιό. Και θα έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Έχουμε τώρα και τις αλλαγές. Παναγιωτόπουλος από τη μία για τους γηπεδούχους, ενώ για την Old Firm έχουμε τον Κανελόπουλο στο παρκέ στην θέση του Καλαμπακού. Χάνει την βόλη του Τσιγαρίδας, Κανελόπουλος. Πολλά εισαβδέλα εκεί ο παίκτης των House of Buckets και έχουμε επιθετικό. Από τον Κανελόπουλο έγινε. Συνέχεια τώρα για τους γηπεδούχους, ενώ διανύσαμε τα πρώτα 3 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Θυμίζω 11-20 σκορ. Βαζίνη στα στοχή, ο Βολάνης είναι εκεί σε καλύτερη θέση. Δεν θα αξιοποιήσει την ευκαιρία του. Και τώρα Κανελόπουλος. Ντραγκώτη, Κανελόπουλος στον Μουγκαράκη. Πήγε τώρα στην άλλη πλευρά ο Ντραγκώτη. Γερονικόλας θέλει να παίξει με πλάτη, ωραία θα ρολάρει και θα κερδίσει και το φάουλ από τον αντίπαλο ψηλό. Πρώτο ομαδικό για τους House of Buckets στη μάχη και των δύο ψηλών. Και πάμε τώρα σε μια διακοπή για time out. Επιστρέψαμε με τον Γερονικόλα να είναι στην γραμμή. Βάζει την πρώτη. Μπαίνει και βγαίνει η δεύτερη. 11-21, στρογγυλά στο συν 10 πλέον η διαφορά. Τσιγαρίδας. Βαζίνης. Προσπαθεί να πάρει θέση και ο Βολάνης, αυτόν θα πάει μπαλά. Παναγιωτόπουλος τώρα ύψωσε σε κανέναν συμπαίκτη, δεν κατέληξε η μπαλά. Και συγκεκριμένα έφτασε τον Κανελόπουλο, ο οποίος τώρα κατεβάζει για την Old Firm. Γερονικόλας, πάσα έξω. Ντραγκώτη, κύριος εδώ είναι ο Ναλβαντούδης. Υπάρχει φαουλ. Το έχει κάνει ο Βολάνης. Καζάσης θα πάρει την θέση του Βολάνη. Κοντά είναι τώρα το σχήμα των House of Buckets. Να δούμε αν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με αυτό το κόντο σχήμα τους οι γηπεδούχοι. Κανελόπουλος θα στρέχει από μακριά και μαζεύει ο Κικέρογλου τώρα. Τσιγαρίδας. Ο Βαζίνης, Παναγιωτόπουλος προσποιείται, με ρίσκο η πάσα του, κλέβουν και πάλι οι άσπροι. Πήρα από τον Κανελόπουλο Μουγκαράκης, έπαιξε με τον Αλμπαντούδη. Ήρθαν δύο πάνω του, περνάει η μπάλα από τον Γερονικόλα και κλέβουν τώρα. Χαζομπάκετ, Τσιγαρίδας με φόρα, δεν θα το βάλει.
πήγε εκεί ταχύτατα, αλλά τα χάλασε στο τελείωμα. Ο Γαράκης πάει όλο το δρόμο μόνος, σε μια ατομική προσπάθεια, 11-23. Άντε λίγο τώρα από 5 λεπτά για να πάμε στην ανάποβλα του χρόνου. Σταφερά μπροστά η Old Firm. Καζάσης, ωραία πάσα του Τσιγαρίδας. Μετά την προσπίση θα δεχτεί την τάπα από τον Γερό Νικόλα. Ανελόπουλος. Βρήκε κοντά τον Δραγκώτη. Καλή άμυνα εδώ από τον Μπαζίνη, ο οποίος θα πετάξει εκτός την μπάλα. Αλλαγές τώρα για την Old Firm. Τρία νέα πρόσωπα στο μάτσο, ο Καλαμπάκος επιστρέφει όπως και ο Καρακίτσος, ενώ Ζαφυράκης παίρνει και αυτός την σημερινή συμμετοχή. Θα πάει να επαναφέρει κιόλας από την baseline. Ζαφυράκης επανέφερε, πήρε ο Κανελόπουλος. Ζαφυράκης. Πήρε το σκρίν από τον Γερο Νικόλα, θέλησε να παίξει μαζί του, το σκέφτηκε αρχικά, πήρε το σκρίν συνέχεια καθώς τελειώνει και ο χρόνος. Γερόγλου. Τσιγαρίδας από το σπίτι του, όχι. Ο ίδιος όμως μαζεύει το rebound από το δικό του αστοχο σούτ. Νέο τρίποντο, αστοχόμως και αυτό από τον Καζάση αυτή τη φορά. Καρακίτσος, φάουλ. Ο Καζάσης το έχει κάνει. Όχι, το 4, τελικά ο Κιγκέρογλου είναι αυτός που το έκανε. Καρακίτσος. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι, 3 εναντίον 1. Παναγιωτόπουλος, εξαιρετική πάσα πίσω από την πλάτη. Τσιγαρίδας θα το χάσει. Αφού είχε και την πίεση του Καλαμπάκου, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα στα δικά του χέρια. Γερο Νικόλας κυριαρχεί εκεί κοντά. Δεν έχει κάποιο νησιοληψία αντίπαλο. 11-25. Τσιγαρίδας. Καζάσης και πάλι Τσιγαρίδας. Φυστάει ξανά ο Καζάσης, επιλέγει τον Μπαζίνη. Ρίποντο τώρα για τους γηπεδούχους, αστόχο. Καλαμπάκος καθαρίζει στο rebound, τσεκάρει και γύρω του τι συμβαίνει. Συνεχίζουμε την μπάλα στα χέρια, αφήνει στον Ζαφυράκη. Σηκώνεται για τρεις, αστοχή. Μαζεύει ο Γιώργος Νικόλας. Και νέα προσπάθεια τώρα για την Old Firm. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ανελόπουλος στη γωνία, ο Ζαφυράκης και πάλι θα το προσπαθήσει. Αλλά ούτε τώρα θα είναι καλή κατάληξη της φάσης. Τσιγαρίδας επιλέγει ο ίδιος να τελειώσει τη φάση. Στην συνέχεια της φάσης ο Παναγιωτόπουλος θα κάνει το φόλ στον Κανελόπουλο. Από 4 ομαδικά οι δύο ομάδες, κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Ζαφυράκης για τον Νικόλας, πάλι έχει πάρει θέση, γυρίζει. Τελεί ο ίδιος και πάλι θα γραπώσει την μπάλα και θα το βάλει με τη δεύτερη. Για το 11-27 κυριαρχεί τώρα κάτω από την αντίπαλη ρακέτα ο Γιώργος Νικόλας. Στον στοχεύουν και οι συμπαίκτες του, καθώς όπως είπαμε με τον Βολά να είναι στον πάγκο, οι παιδούχοι έχουν θέμα κάτω από την ρακέτα τους. Τελευταίος ακούμπησε ο Κατσασής, γι' αυτό και κατοχή είναι για την Old Firm. Ζαφυράκη στα αριστερά. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Τι έχει κάνει ο Καζάσης. Και έτσι φτάνουν και τα 5 ομαδικά πλέον οι House of Buckets. Στην γραμμή των βολών ο Καρακίτσος. Έφτασε στην πρώτη προσπάθειά του, 11-28. Θα βάλει και την δεύτερη για το 11-29. Μαζίνης,
Παναγιωτόπουλος από την κορυφή, νομίζω αλλοιώθηκε και η προσπάθειά του, όπως και να έχει παρακατέληξη τον Τσιγαρίδα και αυτός θα βάλει το δίποτο για το 13-29. Καλαμπάκος Γραφυράκης και πάλι Καλαμπάκος. Περιμένει μόνος και ο Κανελόπουλος για να σηκωθεί. Καρακίτσος θα πετάξει έξω να την βάλει στο σώμα του αντιπάλου του και θα κερδίσει. Νέα κατοχή τώρα η Old Firm. 13 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Ευκαιρία για μια νέα επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους. Καλαμπάκος θα πάρει, θα εκτελέσει κατευθείαν. Τζαφυράκης ψηλότερα, θα το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό. 13-31. Κυριαρχούν στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Απομακρύνονται τώρα στο σύν 18 πλέον. Θέλει να μειώσει, δεν θα τα καταφέρει ο Βαζίνης. Μελόπουλος, Καλαμπάκος. Έχει όρθιο το βλέμμα του, παίρνει θέση ο Παϊκόπουλος, η μπαλά με κάποιο τρόπο θα φτάσει στον Καρακίτσο. Ζαφυράκης θέλει να βρει τον διάδρομο, πιεζόμενος, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση, 43 δεύτερα ακόμα. Δεν είχε το βλέμμα του στην μπαλά ο Κεκέρογλου. Ζαφυράκης, αστοχή, μπερδεύτηκαν εκεί. Οι δύο παίχτες των γηπεδούχων δεν το πλήρωσαν όμως. Η κατοχή είναι και πάλι για αυτούς. Γερόγλου. Άρχισε στον Μπαζίνη. Παίξε με τον Παναγιωτόπουλο, πρόλαβε την άμυνα του Καρακίτσου. Φιλότερα εκεί ο Τσιγαρίδας γυρίζει, βλέπει καλάθι, αστοχή ωστόσο. Νέες μάχες, Τσιγαρίδας γυρεύει την κατάσταση και κρατάει ο Καζάσης. 9 δεύτερα, 8 τώρα. Μπαζίνη στα 4, εκτελεί από πολύ μακριά μέσα, 16-31. Και με αυτό το μακρινό τρίποντο τελειώνει και η δεύτερη περίοδος, με το σκορ να δείχνει 16-31 υπέρ της Old Firm. Πάλι δύο ομάδες, να ξεκίνησε και η τρίτη περίοδος εδώ στο Κάρβουνο. 16-31 το σκορ υπέρ της Old Firm, η οποία στα πρώτα 20 λεπτά έδειξε να έχει περισσότερες λύσεις επιθετικά, αλλά και αμυντικά στάθηκε καλύτερα κοντά στους Χάζο Μπάκετς, οι οποίοι δείχνουν σήμερα μια δυσκολία στο παιχνίδι. Εδώ ο Βολάνης θα δώσει την λύση για το 18-31. Βολάνης ο μοναδικός φίλος διαθέσιμος σήμερα για τους Χάζο Μπάκετς, οι οποίοι υπερθυμίζω έχουν έρθει με εξάδα. Θα βάλει και την βολή για το 19-31. Κανελόπουλος, Καλαμπάκος και πάλι Κανελόπουλος, μένει ψηλά για να τον πιέσει ο Καζάσης. Καλαμπάκος, δεν θα φτάσει μπάλα στον Γερο Νικόλα. Πήραν τώρα οι γηπεδούχοι, Τσιγαρίδα θέλει να τρέξει, γυρίζει ωραία, πασάρει τελικά στον Βολάνη, θα το χάσει. Μεταβάζει και με τον εαυτό του, γιατί δεν τελείωσε καλά την φάση παρά την πολύ καλή δημιουργία του Τσιγαρίδα. Τρίποντα τον Καλαμπάκο, άστοχο αυτή τη φορά. Δεν τα υπολόγισε καλά, η μπάλα κατέληξε κατευθείαν εκτός και συνέχεια τώρα με Τσιγαρίδα. Μπαζίνης, Βολάνης, παίζει με πλάτη, γυρίζει, θα κάνει βήματα. Τον έκλεισε καλά εκεί ο αντιπαλός του. Κανελόπουλος αφήνει στον Καλαμπακό. Υπάρχει συνεργάτες οι δυο τους. Κανελόπουλος, Δραγκώτη από τα δεξιά, μέσα, εκτελεί για το 19-34.
Αναστάσεις άρχισε στον Κιγκερογλου. Είναι για δύο το σούτ, αλλά και αδύναμο. Δεν κατέληξε ούτε καν Στεφάνη. Δραγκώτη. Καρακίτσος. Πίνει έξω στον Κανελόπουλο. Και αυτό στον Δραγκώτη από τα αριστερά. Τώρα θα το πάρει, δεν θα το βάλει αυτή τη φορά. Ήθελε να κάνει το 2-2 στις τελευταίες φάσεις. Θα τα κατάφερε. Τσιγαρίδας. Πάσαρε τελευταία στιγμή για τον Κιγκερογλου. Αλλά δεν τον βρήκε ποτέ, δεν βγήκε η συνεργασία αυτή. Κατοχή για την Old Firm. Γερονικόλα σηκώνει το βλέμμα του. Τώρα Κανελόπουλος ξανά. Και πάλι θα δώσει τον Γερονικόλα. Καλαμπάκος ζητάει έξω Κανελόπουλος. Συνεχίζει ο Καλαμπάκος. Έχει 4 δευτερόλεπτα Καρακίτσος. 2-1, αργήσαν εδώ οι φιλοξενούμενοι. Στο τέλος του χρόνου ο Καλαμπάκος προσπάθησε να βρει ένα καλάθι, αλλά δεν ήταν και καλύτερες οι προϋποθέσεις. Τρέχει για να προλάβει ο Καζάσης. Βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός. Νομίζω ο τελευταίος είχε βρει ο Καλαμπάκος, δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό. Καλαμπάκος. Ο Γερονικόλας έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση που προσπάθησε εκεί με ένα ανάποδο λέγα που να τα καταφέρει. Μαζίνης τώρα. Έχει μείνει μόνος του, σηκώνεται για 3. 22-34. Ρίχνουν τη διαφορά στους 12 πλέον οι γηπεδούχοι. Πανελόπουλος έχει με τον Δραγκώτη. Βρήκε κλειστό διάδρομο εκείνος, Καλαμπάκος. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Τσιγκαρίδα, ο οποίος μένει μπροστά του. Καλαμπάκος για 2, αδύναμο σουτ. Να κοντώσει τον Καλαμπάκο και έχουν ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο το ρεμπλε. Τσιγκαρίδας ανάμεσα από 2. Θα στοχίσει το τέλος της προσπάθειας. Κανελόπουλος παίρνει το φάουλ. Δύο ομάδες. Γερονικόλας στην κίνηση βρήκε τον Καλαμπάκο. Πάρει το φάουλ. Θα παίξει ο Ολφίρμ, ο οποίος είναι στο έδαφος. Πιάνει το πόδι του. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Θα σηκωθεί τώρα. Κουτσένει κάπως. Περνάει εκτός. Άτυχη στιγμή εδώ για τον Καλαμπάκο, ο οποίος, ξαναλέω, είναι από τους πολύτιμότερους απόψε για την Old Firm. Ας ευχηθούμε να μην είναι τίποτα. Στην θέση του πέρασε ο Μουγκαράκης. Κάτι λένε τώρα οι διαιτητές μεταξύ τους. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Με τον Μουγκαράκη να αναλαμβάνει αυτός τις δύο βολές. Είναι και το τρίτο φάουλ επίσης για τον Καζάση. Στο σίδερο η πρώτη. Δεν αλλάζει το 22-34. Κάνει και την δεύτερη. Νέα προσπάθεια όμως με Καρακίτσο. Κύλιση βάλα εκεί στα αυτιά τυχώς. Δραγκώτη θα πάρει το τρίποντο. Ούτε τώρα θα τα καταφέρουν οι άσπροι. Επιμένουν ωστόσο με τον Μουγκαράκη. Δεν περνάει πάσα το από τον Κιγκερογλου. Και έχουμε 11 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο. Για μια νέα προσπάθεια της Old Firm Γερονικόλας. Κανελόπουλος θα το επιχειρήσει από μακριά. Κατέβει την μπάλα ο Καζάσης και παίζει με τον Τσιγκαρίδα. Αυτό θα περάσει στο κέντρο. Στα Ιομπαζίνης επίμονα. Επιμένει ο Τσιγκαρίδας είναι αυτός όμως που θα πάρει τελικά την προσπάθεια.
Θέλησε να ρίξει διαφορά σε μονοψήφιο, δεν τα κατάφερε. Και τώρα Μουγκαράκης. Δραγκώτη. Έρχεται το διάδρομο. Υπάρχει φάουλ από τον Καζάση. Είναι το τέταρτο φάουλ αυτό για τον Καζάση, ο οποίος θα αποσυρθεί αμέσως για να πάρει την θέση του Παναγιωτόπουλος, ενώ Βασιλείου και Παϊκόπουλος επιστρέφουν για την Old Firm. Δραγκώτη εύστοχος, 22-35. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, μέσα και αυτή, 22-36. Βαζίνης για τρεις, όχι δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Μουγκαράκης με χώρο για να διανύσει κάποια μέτρα. Έχει κοντά τον Κανελόπουλο, με αυτόν θα παίξει. Δραγκώτη με τα αριστερό, δεν θα βρει στόχο. Και τώρα Μπαζίνης. Σταματάει, αφήνει τον Γεγκέρογλου. Συντρούστηκε με τον Βασιλείου. Υπάρχει σφύριγμα για φαουλ τον Βασιλείου. Δεύτερο ομαδικό για την Old Firm. Ρομπαζίνης. Έκλεψαν οι άσπροι και τώρα Μουγκαράκης. Ο οποίος τρέχει μέχρι την άλλη πλευρά. Ρέθηκε στο παρκέ, τι έβαλε. Ενώ έπεφτε στο έδαφος, κατάφερε να σκοράρει. Απίστευτο καλάθι, 22-38. Σιγαρίδας για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Κανελόπουλος. Παραμένουν κολλημένοι στους 22 οι γηπεδούχοι. Μια γρήγορη επίθεση εδώ από την μακρινή πάσα. Από την μακρινή ασίστο Παϊκόπουλος θα βρεθεί σε θέση βολής για το 22-40. Ξεφεύγουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι, αναγκάζοντας τους χαζομπάκες να καλέσουν time out. Το 18 ξεφεύγει πλέον η διαφορά υπέρ της Old Firm. 22-40 το σκορ από το 22-34. Ήταν ένα σερί 0-6. Οι φιλοξενούμενοι και έχουν ανεβάσει έτσι κι άλλο την απόσταση. Βαζίνης. Πήρε το σκρίν από τον Βολάνη, έκανε το βήμα πίσω για να εκτελέσει για τρεις και να το βάλει. 25-40. Ανελόπουλος. Έχει μπροστά τον Τσιγαρίδα όπου και να πάει. Βασιλείου τώρα. Έπαιξε με τον Μουγκαράκη. Παναγιωτόπουλος όμως άπλωσε το χέρι του και έκλεψε. Προϋποθέσεις εδώ για έναν εφνιδιασμό. Από πολύ μακριά σηκώθηκε ο Παναγιωτόπουλος. Μπορούσε νομίζω να κάνει και κάτι καλύτερο εδώ. Υπάρχει φάουλ ωστόσο στην συνέχεια. Τρίτο ομαδικό και για την Old Firm. 3-3 πλέον τα ομαδικά. Βολάνης έκανε την κίνηση, βγήκε μπροστά και σκόραρε. Έπιασε τον ύπνο εδώ την αντίπαλη άμυνα για το 27-40. Η πίεση συνεχίζεται πάνω στον Κανελόπουλο. Και θα πάρει τελικά το φάουλ από τον Τσιγαρίδα. Δραγκώτη παίζει με τον Παϊκόπουλο. Στάρι εκείνος γυρίζει, Βασιλείου με χώρο. Έσπασε εκεί για την μέση στον αέρα. Δεν τα κατάφερε κόντρα στον Βολάνη. Τώρα Τσιγαρίδας. Δεγκέρουγλου πάει από τα δεξιά, στέκεται για δύο.
Κυλάει μπάλα, καταλήγει εκτός. Κατοχή. Κατοχή για. Να δούμε. Να δούμε για ποιον είναι η μπάλα. Δεν έχουμε και αλλαγές, νομίζω για τους House of Buckets είναι. Φτιάχνει συμπαίκτη. Είχε λίγο ρίσκο αυτή η πάσα. Βαζίνης. Σιγαρίδας. 14 λεπτά. Και Γκέρογλου. Πάει προς τα μέσα. Κόντρα σε ψωμένα χέρια. Μαζεύει ο Γερονικόλας. Δραγκούτη. Βουγαράκης και τώρα Κανελόπουλος. Γερονικόλας θέλει να πλησιάσει την ρακέτα. Γυρίζει, δεν διστάζει να τα βάλει και με τον Βολάνη και με το δεξί χέρι. Θα τελειώσει ωραία τη φάση. Για το 27-42 δείχνει την ποιότητά του και εδώ ο ψηλός της Ολφύρου, ο οποίος έχει δώσει αρκετές λύσεις σήμερα κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Στο σύνδερο η προσπάθεια του Τσιγαρίδα. Ο ίδιος μάζεψε. Και αυτός τον Παναγιωτόπουλο προσποιείται. Πετριγυρισμένος εκεί από κορνιά. Θα στοχίσει και αυτός. 1.45 ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Δραγκώτη με χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά. Δεν θα το κάνει. Κανελόπουλος πήρε, το χάσε. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Δραγκώτη. Θα το επιχειρήσει και πάλι, ούτε τώρα. Το προσπάθησε δύο φορές. Δεν το βρήκε το τρίποντο. Παρέμεινε το 27-42. Δεν βιάστηκε το Τσιγαρίδας. Έκλεισαν δύο πάνω του με το κεφάλι και νομίζω πρέπει να βρήκε την πάλι ο Κανελόπουλος. Τρίποντο του και Γκέρογλου. Αστοχή και έχουμε παρατήρηση τώρα στην πλευρά της Old Firm, καθώς υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες. Έχουμε Τσάπολ και το βελάκι δείχνει House of Buckets. Και Γκέρογλου, Μαζίνης. Μαζίνης κρατάει στα 8. Καλή άμυνα από τον Παϊκόπουλο. Όλοι με σχολείται από τον Αλμπαντούδη. Φύνει με 4 δευτερόλεπτα τώρα τους γηπεδούχους. Σιγαρίδα στα 3. Με θετικό φάουλ. Το Μουγκαράκης είναι στο παρκέ και δείχνει να πονάει. Νέο πλήγμα για την Old Firm. Πάμε να διακόψουμε για λίγο και επιστρέφουμε. Και ο Μουγκαράκης πέρασε εκτός. Να ευχηθούμε και για αυτόν τα καλύτερα, να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Δείχνει να πονάει. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Κανελόπουλος τώρα για την Old Firm, 40 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Αστοχό το τρίποντο. Και τώρα ο Κιγκέρογλου. Αυτό χέρι με χέρι στον Τσιγαρίδα. Βολανής. Γυρίζει κόντρα στον Γερονικόλα. Υπάρχει φάουλ. Είναι το τέταρτο για την Old Firm. Χαμένη η πρώτη. Μηδέν στις δύο από τον ψηλό. 18 δεύτερα τώρα όλα για τους φιλοξενούμενους. Δραγκώτη. Μελόπουλος στα 10. Ο Παϊκόπουλος έπαιξε με τον Γερονικόλα. Έφτασε κοντά, σκόραρε. 27-44. Θα έκανε να μοιάζει πολύ εύκολο.
Φινάλ λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. 27-44 το σκόρ υπέρ της Old Firm. Επιστροφή και πάλι στην δράση. Άρχισε να μετράζει στο φακέτο το τελευταίο δεκάλεπτο. Μια τυφλή πάσα εδώ από τον Γερονικόλα. Δεν καταφέρω όμως να βρει τον Παϊκόπουλο. Κατοχή τώρα για τους μπλε. Υπενθυμίζω 27-44 το σκορ. Ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα στα χέρια της Old Firm. Και Γερόγλου. Το έχει και μάζεψε ο Καλαμπάκος, ο οποίος επιστρέφει στο παρκέ και πάλι. Ευχαριστώ τον εαυτό. Νωρίτερα είχε περάσει εκτός καθώς είχε χτυπήσει. Μπαλά είναι για τους ασπρούς. Καλαμπάκος. Ήρθε για τον Γερονικόλα. Δεν μετράει το καλάθι, έχει προηγηθεί το φαουλ από τον Παναγιωτόπουλο. Τέταρτο φαουλ και για τον Παναγιωτόπουλο. Γερονικόλας. Τώρα θα γυρίσει και πάλι χαμηλά. Όχι, αυτή τη φορά έχουμε επιθετικό φαουλ. Έχει κάνει ο Γερονικόλας. Κρατάει 13 δευτερόλεπτα, τον καταδιώκει ο Παϊκόπουλος, γίνει και ο Γερονικόλας πάνω του. Θα περάσει πάσα για τον, Καζάση. Αυτός θα αποθέσει βολής. Θα το χάσει. Καλαμπάκος. Γερονικόλας. Έγιναν δύο πάνω του στην γωνία ο Ναλμπαντούδης και τώρα Καλαμπάκος, ο οποίος θα σηκωθεί σε ένα μακρινό διπόντο. Τσιγαρίδας κάνει βήματα. Γύρισε και βρήκε μπροστά του τον Καζάση και μπέρδεψε το βηματισμό του. Στρέφουν έτσι γρήγορα και πάλι στην Old Firm. Και πάλι η Old Firm, με συγχωρείτε, στην επίθεση. Καλαμπάκος. Άφησε στο πλάι, Κανελόπουλος. Αστοχό το σουτ, Γερονικόλας εκεί θα βγει νικητής και στο rebound, αλλά θα πέτυχε το καλάθι για το 27-46 ο Γερονικόλας, ο οποίος εξακολουθεί να κυριαρχεί. Ωραία εδώ η προσπάθεια από τον Τσιγαρίδα, 29-46. Στο παρκέ έπεσε ο παίκτης των House of Buckets, αυτός έκανε το φάουλ ωστόσο. Μέσα στο πλάι ο Κανελόπουλος τώρα για να επαναφέρει. Γερονικόλας τον βρήκε ξανά. Γερονικόλας θα κάνει το επιθετικό φάουλ και πάλι. Έβαλε αντικανονικά το χέρι του για να πάρει θέση εκεί κόντρα στον Παναγιωτόπουλο. Και αν άκουσα καλά είναι το δικό του τέταρτο. Βαζίνης. Καζάσης. Δεν ευνηδίασε. Και έκλεψε κιόλας ο Παϊκόπουλος. Κανελόπουλος. Καλαμπάκο. Πέφτει πάνω του εκεί άτσαλα ο Καζάσης. Και κάνει το φάουλ. Θα πέρασε εκτός με 5 προσωπικά φάουλ ο Κατζάσης. Επιστρέφει στο μάτς ο Βολάνης. Καρακίτσος και Ζαφυράκης τώρα στο παρκέ για λογαριασμό της Old Firm. Κανελόπουλος το κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα πήγαινε καλά. Ζαφυράκης όμως γράπωσε την μπάλα.
Έπαιξε τώρα με τον Παϊκόπουλο και έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Από την baseline τώρα θα γίνει η επαναφορά, βιάστηκαν εδώ οι House of Buckets. Τσιγαρίδας. Καταφέρει να συγκρατήσει. Εκτελέσει κάπως άτσαλα. Λαμπάκος. Ρίχνει ταχύτητα, ο ίδιος θα πάρει το τρίποντο. Σαφυράκης ψηλότερα, θα σηκωθεί από πιο κοντά. Θα ευστοχίσει για το 29-48. Αγιωτόπουλος από το πλάι, όχι. Και τώρα Καλαμπάκος. Πέρασε από τον Παναγιωτόπουλο. Δώσει και πάλι ο Παϊκόπουλος, εξαιρετική συνεργασία. Δεν θα εκμεταλλευτώ όμως την ασύστηση παίκτη του Καλαμπάκος. Μαζίνης αποφασίζει να σηκωθεί, βρίσκει στο Στεφάνη μπάλα και παίρνει και πάλι ο Ολφίρμ. Σαφυράκης, το σκέφτηκε για λίγο νομίζω να σουτάρει. Δεν ξέρω τελικά να παίξει πιο ψύχρεμα. Καλαμπάκος, λίγο πριν πούμε στα τελευταία 6 λεπτά του παιχνιδιού. Σαφυράκης προσποιείται, θα πλησιάσει, πατάει γέρα στα δύο του πόδια. Το χάνει και τώρα θα πάρουν οι μπλε. Εγκέρογλου. Φάουλ από τον Καλαμπάκο. Μπαζίνης. Και το Τσιγαρίδας. Εκτέλεσε από την κορυφή. Στο ταμπλό βρήκε η μπάλα. Βάζει ο Καλαμπάκος και αφήνει στον Κανελόπουλο. Ζαφυράκης για 3. Το ψάχνει το τρίποντο. Βρίσκει τώρα την ευκαιρία του. 29-51. Μπαζίνης. Θέλει να χτυπήσει γρήγορα. Κόντρα σε 2 αντίπαλους πήγε εκεί. Το έχασε και κάνει και το φάουλ στην συνέχεια στον Καραγκίτσο. Τώρα για time out. Με τετράδα συνεχίζουν τώρα στο παιχνίδι House of Buckets. Καθώς Αζάσης και Βολάνης είναι καθυλωμένοι στον πάγκο, έχουν συμπληρώσει τα φάουλ τους. Ζαφυράκης εκτελεί και πάλι 29-54. Σε φεύγει τώρα το σκορ. Εδώ και ώρα γνωρίζουμε τον νικητή. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική διαφορά. 4-53. Μας απομένουν ακόμα για την τελευταία κόρνα. Καλαμπάκος. Περνάει το κέντρο τώρα ο Καρακίτσος. Ζαφυράκης και αυτό. Και αυτό. 29-57 ήταν να μην βρει το πρώτο. Χτίζει το σερί του τώρα. 3 συνεχόμενα δικά του καλάθια. Με τρίποντα. Τσιγαρίδας τώρα εδώ. Θα βάλει τέλος στο αντίπαλο σερί. 20-31, με συγχωρείτε. 57. Καλαμπάκος. Κανελόπουλος, Ζαφυράκης και πάλι από την γωνία. Θα το χάσει τώρα. Κίτσος μάζεψε, εκτέλεσε και έγραψε το 31-59. Τσιγαρίδας θα το πάρει ο ίδιος. Καλαμπάκος μαζεύει το rebound. Παίζει με μια μακρινή πάσα για τον Παϊκόπουλο. Έκλεισαν οι μπλε. Μαζίνης με ωραίο στυλ θα περάσει. Μέρει κοντά του Καλαμπάκος, Σαβέλα εκεί κολλημένος. Πάσα στο πλάι, Παναγιωτόπουλος. Βάζει το χέρι του στην μπάλα ο Ζαφυράκης.
Και έχουμε αλλαγή τώρα με τον Βασιλείου να παίρνει τη θέση του Ζαφυράκη. Στην επόμενη φορά ο Τσιγαρίδας, Μπαζίνης, χωρίς κάποιον πάνω του. Δεν μπορούσε να καταλήξει το τρίποντο, αλλά μάζεψε. Παναγιωτόπουλος θα σηκωθεί για δύο μπροστά από τον Βασιλείου, θα το χάσει. Καναλόπουλος. Καναμπάκος ύψωσε, Βασιλείου σηκώθηκε, το χάσε όμως. Θα είχαμε ένα highlight εδώ. Τσιγαρίδας. Μαζεύει στα δεξιά. Παναγιωτόπουλος αφήνει στην κορυφή εκεί όπου είναι ο Γκέρογλου. Νέο αστόχο τρίποντο. 2.53 τώρα στο ρολόι. Παϊκόπουλος αφήνει έξω. Κανελόπουλος. Ωραία πάσα. Θα φτάσει μπάλα στον Καρακίτσο και αυτός θα σκοράρει. 31-61. Παναγιωτόπουλος. Αστοχή. Μάλιστα ο Καραγκίτσος. Καλαμπάκος. Κανελόπουλος. Στην κορυφή ο Καλαμπάκος για τρεις. Μάχη για το rebound. Παίρνει ο Παϊκόπουλος. Βρέθηκε στο παρκέ. Ο Κεκερούλου θα πάρει και το επιθετικό φάουλ. Και επιστρέφει τον Αλμπαντούδης τώρα στο μάτς. Θα αντικαταστεί στον Καλαμπάκο για αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Παναγιωτόπουλος. Αποφασίζει ο ίδιος να εκτελέσει. Μάζεψε ο Καρακίτσος. Βάζει στο χέρι του, βρίσκει μόνο μπάλα ο Κεκέρουγλου και κλέβει. 2-2 τώρα στην επίθεση. Έρχεται και ο Μπαζίνης για να πάρει το σουτ πίσω από τα 6.75. Θα το βάλει 34-61. Μαϊκόπουλος. Δεν θα μπει το καλάθι. Μπαζίνης στον Τσιγαρίδα. Τρέφει άμυνα των φιλοξενούμενων. Θα κλέψει ο Αλμπαντούδης. Έχει μπροστά του μόνο τον Κεγκέρογλου. Έχει και επιλογή για πάση στον Καρακίτσο. Αυτός θα πάρει. Ύψωσε για τον Παϊκόπουλο. Πολύ ωραία φάση. 34-63. Τελευταίες στιγμές στο μάτς. Η Goldfirm λοιπόν θα φτάσει στην δεύτερη νίκη της σε εισάρισμα παιχνίδια. Παναγιωτόπουλος εδώ θα μειώσει σε 36-63. Όπως έλεγα λοιπόν, οι σημερινοί φιλοξενούμενοι θα πανηγυρίσουν απόψε την δεύτερη νίκη τους. Θα κάνουν πλέον το 2-2, ενώ από την άλλη House of Buckets δεν θα ξεκινήσουν καλά την φετινή σεζόν. Θα αιτηθούν στην δίκη της πρεμιέρα. Πρέπει να δούμε πλέον ποιο θα είναι το τελικό σκορ. 36-63, ο Καρακίτσος θα πετάξει όπως όπως την μπάλα, παραλίγο να το βάλει. Φινάλ λοιπόν στην αναμέτρηση, House of Buckets Old Firm, 36-63.